Καλησπέριζα από την Καλυφαία. Μόλις ξεκίνησε ο αγώνας ανάμεσα στους Καλυφαία Pimps και στους Miners. Πρώτη επίθεση ήταν για τους Pimps. Μεγάλο ντέρμπι για τη Silver League του Τζάμπολ. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαθμοι στο 12-6. Τα πηγαίνουν και οι δύο πάρα πολύ καλά. Θα μείνει επίθεση τώρα και για τους Miners. Η μπάλα και πάλι στους Pimps. Ο Κυλάκος εκφράζει τον ενθουσιασμό και θα βάλει το πρώτο καλάθι του αγώνα. Παπαδόγιαννης βλέπει στην baseline το βήμα. Εκείνος αναγκάζεται να βγάλει έξω από το Πασαλάρι. Το τρίποντο είναι άστοχο. Επιθετικό rebound από το Σιούτι που βάζει ένα όμορφο καλάθι. Ο Λιμνόπουλος στην απέναντι πλευρά θα απαντήσει για την ομάδα του. Με τον Πασαλάρι να κατεβάζει για τους Miners. Παπαδόγιαννης Σιούτης, ψάχνει το ράπτη στη ρακέτα, εκείνο στο βήμα. Σηκώνεται άστοχα το rebound στους Pimps. Με τον Βασιλιάδη να βλέπει τον Πανάγο. Ο Πανάγος θέλει να βρει τον Κυλάκο. Κόβει ο Παπαδόγιαννης, μένει κατοχή στην ομάδα των Καλυφαία Pimps. Ο Πανάγος θέλει να βρει τον Βασιλιάδη, δεν είναι καλή πάσα, κλέβουν οι Miners και έχουμε διακοπή. Πασαλάρης προσπαθεί να κλέψει ο Πανάγος, δεν θα προλάβει την μπάλα, την προλαβαίνει δηλαδή, αλλά για να την προλάβει τη χτύπησε εκτός αγώνα. Miners στην επίθεση με τον Πασαλάρη. Κινείται στην περιφέρεια, κλείνεται, βλέπει το βήμα. Εκείνος απέναντι στο Σκούτι. Στη ρακέτα είναι ο Ράπτης, κόβει ο Λιμνόπουλος. Τελειώνει το 24 για τους Miners. Δεν έχει σημασία που την έβγαλε ο Λιμνόπουλος την μπάλα. Η κατοχή είναι στους Καλυφαία Pimps. 4-2 είναι το σκορ, έχει περάσει ένα δίλεπτο στην αναμέτρηση. Ο Πανάγος έχει την μπάλα στα χέρια του, αφήνει στον Κυλάκο. Κυλάκος θέλει να βρει τον Λιμνόπουλο, ξανά Κυλάκος, τρομερή πάσα από τον Λιμνόπουλο, δεν την κάνει ασίστ ο Κυλάκος. Ο Βήμας θα βγάλει τους Miners γρήγορα μπροστά, κάνει ένα pull-up jumper και σκοράρει ο Βήμας. 4-4. Με τον Πανάγο να κατεβάζει για τους Καλυφαία Pimps. Στην απέναντι πλευρά φτάνει ο Πανάγος. Θέλει να βρει πάσα στη ρακέτα. Κόβουν οι Miners. Σχετικά αναγνωριστικό είναι το παιχνίδι στα πρώτα 2,5 λεπτά του. Αρκετές έτσι παρακινδυνευμένες πάσες. Οι ομάδες ψάχνουν να δουν ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιτεθούν και να διασπάσουν την αντίπαλη άμυνα. Και οι δύο από τις πολύ καλές άμυνες στη Silver League. Ζάκας κλείνεται, σηκώνεται, απίστευτο καλάθι από τον Σταύρο Ζάκα. Πάρα πολύ δύσκολο, 6-4. Δήμας. Το drive είναι άστοχο από τον Παπαδόγιαννη. Ο Ζάκας μαζεύει, ο Πανάγος βγάζει την ομάδα του μπροστά. Κόβουν οι Miners. Κυλάκος σηκώνεται για τρεις άστοχα, μαζεύει ο Σιούτης ανοίγει το rebound. Ο Πασαλάρης περνάει το κέντρο για την ομάδα του, θέλει να τις δύσει, κλέβουν οι Pimps. Ο Κυλάκος θέλει να τους βγάλει γρήγορα μπροστά, φτάνει στο drive, δεν τελειώνει ο ίδιος το rebound όμως και βγαίνει προς τα έξω. Ζάκας. Λάκος, θέλει να βρει το Λιμνόπουλο. Τελειώνει η επίθεση για τους Pimps. 2-1. Δεν προλαβαίνει ο Πανάγος. Αμένει κατοχή για τους Pimps. Μέχρι στιγμής οι άμυνες στις δύο πλευρές έχουν θριαβεύσει.
με τον Μπασαλάρη να κατεβάζει. Ενώ πλέον πλησιάζουμε τα 4 λεπτά στο παιχνίδι. Ο Παπαδόγιαννης έχει την μπάλα στην περιφέρεια. Κλείνεται, Ράπτης, Σιούτης. Σπάει έξω στο Παπαδόγιαννη, σηκώνεται εκείνος για δύο άστοχα, μαζεύει ο Πανάγος. Περνάει το κέντρο, βλέπει τον Κυλάκο, σηκώνεται εκείνος, θα πάρει φάουλ, θα πάει στη γραμμή για βολές. Πρώτη βολή είναι εύστοχη για τον Κυλάκο. 7-4. Και η δεύτερη, 8-4 για την ομάδα του. Πασαλάρης. Δήμας. Ράπτης, θέλει να βρει πάσα στη ρακέτα, κλέβει ο Βασιλιάδης, ο Πανάγος ψάχνει πάσα μπροστά, ο Κυλάκος τελειώνει τον εκκληδιασμό. 14 για τους Πιμς. Και οι δύο ομάδες έχουν απουσίες σήμερα. Χαρακτηριστικά λείπει ο Τζαβάρας από τους Μάινερς, τεράστια απουσία, λείπει ο Καναρίδης από τους Πιμς, ο Νίκος Ζάκας, έχουν μεγάλες απουσίες και οι δύο. Η μπάλα θα πάει από το ρεφ για να γίνει συνήθεια στο παιχνίδι. Ο Δήμας θέλει να διεισδύσει, ο Πανάγος προσπάθησε να κλέψει, κρατήσαν 6 δεύτερα κατοχή οι Miners. Παπαδόγιαννης, 3-2, βλέπει στη γωνία το Δήμα, σηκώνεται εκείνος άστοχα, έχει τελειώσει το 24. Πανάγος βλέπει το Ζάκα στην απέναντι πλευρά. Ξανά στον Πανάγο η μπάλα. Ανεβάζει το Λιβνόπουλο, παίρνει screen, θέλει να τον βρει. Η μπάλα θα πάει στον Κυλάκο στο πλάι. Βασιλιάδης, δεν είναι καλή πάσα. Κλέβουν οι Miners. Ο Σιούτης θέλει να τους βγάλει μπροστά. Όμως την τρίπλα από το Σιούτη, φάουλ από τον Λιβνόπουλο. Παπαδόγιαννης. Κλέβει ο Πανάγος, κάνει τον drive και σκοράρει. Τρομερή άμυνα από τον Πανάγο στο πρώτο εξάλεπτο του παιχνιδιού. Η ομάδα του ανεβαίνει στο 12-4. Έχει βγάλει πάρα πολύ ενέργεια ο Πανάγος. Ο Πασαλάρης είναι στην απέναντι πλευρά. Βλέπει το βήμα, θέλουν να απαντήσουν οι Miners. Πρέπει να βρουν τρόπο να διασπάσουν την άμυνα των Pimps. Πάρα πολύ καλή άμυνα. Άλλη μια φορά. Λεπτικό ριμπάνω από το Ράπτη. Πασαλάρη στο drive. Κρατάει κατοχή. Η ομάδα του έχει 10 δεύτερα. Αλλαγή. Όχι, time out. Σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε από το time out. Ο Πασαλάρης είναι στην επαναφορά για την ομάδα του. Όπως είπαμε και 10 δεύτερα. Ο Δήμας είναι στην περιφέρεια. Σπάει στον Παπαδόγιαννη, ο Λομόναχος στον τρίπο του Παπαδόγιαννη. Αδράνησε εδώ η άμυνα των Πιμς. 12-17 με 3:50 ακόμα για την πρώτη περίοδο και τον Πανάγο να κατεβάζει. Κυλάκος σηκώνεται για τρεις, απαντά ο Κυλάκος. 15-7, Κυλάκος και Πανάγος έχουν σηκώσει τους καλυφαία Πιμς στα πρώτα 7 λεπτά του αγώνα. Εξής Δήμας βλέπει το Ράπτη, κλείνεται, ψάχνει πάσα απέναντι. Πασαλάρης, Σιούτης, Παπαδόγιαννης, όμορφη κίνηση, βλέπει το Ράπτη, σηκώνεται εκείνος άστοχα, παλεύει για το rebound, δεν σκοράρει ούτε από το επιθετικό. Παπαδόγιαννης, ούτε τώρα καλά για τους Miners. Και ο Ζάκας περνάει το κέντρο για τους καλυφαία Pimps.
στην περιφέρεια είναι ο Πανάγος, απέναντι είναι ο Βασιλιάδης. Βλέπεις τη ρακέτα το Λιμνόπουλο, γυρνάει ο Λιμνόπουλος, αμυντικό rebound ο Στούτης. Και Πασαλάρης. Δήμας. Στο πλάι μπάλα. Ο Παδόγιανος σουτάρει άστοχα, αμυντικό rebound ο Σάκας, βλέπει τον Πανάγο, έχει φύγει ο Κυλάκος, περνάει μπάλα, δεν το λέει καλά ο Κυλάκος και μαζεύει τον αμυντικό rebound με τον Πασαλάρη. Οι Μάινες, Δήμας, πατάει από μέση απόσταση, αμυντικό rebound από τον Λιμνόπουλο, πολύ δυνατή μονομαχία με το σιούτι. Βασιλιάδης σώζει την κατοχή, βλέπει το Λιμνόπουλο, Ζάκας, άστοχος, μαζεύει ο Πασαλάρης από το rebound. Θέλει να περάσει το κέντρο, πιέζεται, βλέπει το σούτι. Όχι, συγχωρείτε, νόμιζα πάντα αυτό το σούτι. Πιέζεται τώρα, έκλεψε ο Ζάκας. Κάνει το drive. Θα πάρει foul, θα πάει στη γραμμή για βολές ο Ζάκας μετά το κλέψιμο του. Αυτά είναι το σκορ, μένει 1-44 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ο Ζάκας είναι στη γραμμή των βολών. Δεν μπαίνουν οι βολές, μαζεύει ο Ράπτης αμυντικό rebound και αφήνει δίπλα του μπάλα. Ο Δήμας θέλει να κατεβάσει την ομάδα του. Παπαδόγιαννης, Πασαλάρης. Κλέβουν η καλυφαία πίνηση με τον Πανάγο που βγάζει άλλη μια καλή άμυνα. Ο Ζουρνατσίδης θα το ξαναβρει. Ο Πανάγος βλέπει τον Κυλάκο, για τρεις ο Κυλάκος, αμυντικό rebound για τους Miners. Βιάστηκαν λίγο εδώ η καλυφαία Pimps. Ο Παπαδόγιαννης θέλει να περάσει το κέντρο. Ο Πανάγος βγάζει άλλη μια τρομερή άμυνα, κλέβει άλλη μια μπάλα. Σώζει τον εφηβιασμό ο Παπαδόγιαννης, αλλά οι καλυφαία Pimps κρατούν κατοχή. 1-0-7 για την πρώτη περίοδο, 15-7 είναι το σκορ. Παναφορά από την baseline για τους Pimps. Ο Κυλάκος θέλει να διεισδύσει. Δύσκολη προσπάθεια. Αμυντικό rebound οι Miners, αλλά έχει πατήσει σε πόδι. Ελπίζω. Όχι, ο Κοτσίδης. Απλά να μπλέχτηκε με τα πόδια του Πανάγου και όχι να πατήσει στα πόδια του Πανάγου. Το πατάει, αυτό είναι πολύ καλό. Είναι πολύ επικίνδυνες οι φάσεις που κάποιος παίχτης πέφτει κάτω στη ρακέτα. Πλέον στο τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου βρίσκει το βήμα από Παδόγιαννη, το σούτ είναι άστοχο, μαζεύει ο Βασιλιάδης, βλέπει τον Κυλάκο, περνάει το κέντρο ο Κυλάκος, κινείται στην περιφέρεια, Πανάγος, θέλει να διεισδύσει ο Πανάγος, πάει στο πλάι, Κυλάκος για τρεις, επιθετικό rebound ο Ζάκας, σηκώνει τον Ζάκας, δεν σκοράρει, μπάλα στο βήμα. Παπαδόγιαννης κάνει τον drive, ο Παπαδόγιαννης δύσκολη προσπάθεια, δεν μπαίνει μπάλα, Ζουρνατσίδης μαζεύει, ενώ μένει ακόμα 15 δεύτερα για το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Κυλάκος κάνει τον drive, μπαίνει, βγαίνει μπάλα, αμυντικό rebound ο Σακαράκης, να δούμε αν θα προλάβουν οι Miners. Δήμας, pull-up jumper άστοχο, μαζεύει ο Ζουρνατσίδης, 3-2, η μπάλα βγαίνει έξω για τους Καλυφαία Pimps. Με 2,5 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η πρώτη περίοδος, να δούμε αν θα προλάβουν ένα shoot οι Pimps. 15-7 είναι το σκόρ, η άμυνά τους έχει κερδίσει τις εντυπώσεις στο πρώτο δεκάλεπτο. Κυλάκος παίρνει την μπάλα, προλαβαίνει το σουτ, δεν είναι εύστοχος, τέλος πρώτης περίοδου, σε λίγο μαζί. Δεύτερο δεκάλεπτο στην Καλυφαία,
Οι Miners έχουν την μπάλα στα χέρια τους. Η Καλυθέα Πίμψη ήταν τρομερή στην πρώτη περίοδο με απίστευτη άμυνα από Πανάγο και Κυλάκη. Και Κυλάκο, συγγνώμη, με τη ρακέτα να έχει κλείσει. Κράτσαν τους αντιπάλους τους μόλις τους 7 πόντους. Είναι μπροστά με 15-7. Με τους Miners να χάνουν και την πρώτη επίθεση στη δεύτερη περίοδο. Πανάγος τον Καζαφέρη, ο Καζαφέρης βλέπει τον Κυλάκο. Ξανά Πανάγος, Ζάκας σηκώνεται με ένα ωραία, με μια ωραία κίνηση και σκοράρει ο Ζάκας 17-7. Για πρώτη φορά δεν ψήφια διαφορά για τους Καλυθέα Πίμψ. Με κόπα Σαλάρι να έχει την μπάλα στα χέρια του. Βλέπει στην baseline, συγγνώμη για την κάμερα, τον Μόνο. Ξανά σε εκείνο την μπάρα του Σακαράκη. Πάει απέναντι ο Μόνος. Παπαβόγιανης, Πασαβλάρης. Σηκώνεται, δύσκολη προσπάθεια. Μαζεύει ο Ζωνατσίδης, αμυντικό rebound. Μπροστά από το κέντρο είναι ο Κυλάκος. Ζάκας σηκώνεται από μέσα απόσταση και σκοράρει ο Ζάκας. 19-7, ελέγχουν το μάτς απόλυτα. Του. Με τον Πασαλάρη να βλέπει τον Παπαδόγιαννη. Μέχρι στιγμής οι Miners μοιάζουν αποσυντονισμένοι. Δεν ξέρω αν θέλει απουσία του Τζαβάρα. Ο Βήμας τώρα σκοράρει. Τρομερή άμυνα τον Καλυθέα Πίμψη ή κάτι ενδιάμεσο. 19-9 είναι το σκορ αυτή τη στιγμή. Με τον Πανάγο να περνάει το κέντρο. Απέναντι η μπάλα. Καζαφέρης, Πανάγος, σηκώνεται, σκοράρει, πάρα πολύ όμορφη κίνηση από τον Πανάγο, 21-9. Ο Παπαδόγιαννης βλέπει όμορφη πάσα στο βήμα, ο Ζουρνατσίδης μαζεύει το αντιδικό rebound, βλέπει τον Κυλάκο, βλέπει ο Κυλάκος που γυρίζει τρεις Miners, ο Κυλάκος βλέπει τον Ζάκα, ο Ζάκας πάει στο πλάι στον Καζαφέρη. Καζαφέρει στον Κυλάκο, Ζουρνατσίδης για τρεις, δεν παίρνει μπάλα. Ο Πανάγος μαζεύει και βλέπει τον Καζαφέρη. Ζάκας κινείται στην baseline, κόβει ο Βήμας. Ο Παπαδόγιαννης θέλει να βγάλει την ομάδα του μπροστά. Δεν σκοράρει, μαζεύει ο Καζαφέρης. Ζουρνατσίδης, Ζάκας είναι 2-2 ενός μπροστά. Όμορφος εφηδιασμός, καλάθι για τους Πίμψ. 23-9. Πασαλάρης θέλει να βρει πάσα στην baseline. Κλέβει ο Καζαφέρης. Βλέπει τον Κυλάκο. Ξανά Καζαφέρης. Απέναντι είναι ο Πανάγος. Ζουρνατσίδης. Ήταν το τρέιλερ η Pimps. Δεν σκόραρε ο Ζουρνατσίδης. Μαζεύει ο Δήμας αμυντικό rebound για την ομάδα του. Φτάνει στην απέναντι πλευρά. Κάνει ένα drive και σκοράρει. 23-11. 6 και 35 ακόμα για να τελειώσει το ημίχρονο. Έχουμε διακοπή. Κάτι έχει ο Τζουρνατσίδης. Αλλαγή για τους Καλυθέα Πίμψ. Αλλαγή με αυτή την ευκαιρία και για τους Miners. Ο Πανάγος βλέπει τον Καζαφέρη. Ξανά Πανάγος. Κυλάκος. Κόβει ο Παπαγόγιαννης. Κρατούν κατοχή οι Pimps. Καζαφέρης. Βασιλιάδης, παίρνει φάουλ ο Βασιλιάδης από τον Μόνο. Ο Πανάγος βλέπει στην περιφέρεια τον Καζαφέρη. Αυτός πάει έξω στον Κυλάκο. Drive για τους Pimps, άστοχο, παλεύει ο Βασιλιάδης, παίρνει φάουλα. Λύνεται, θα πάρει φάουλ, θα πάει στη γραμμή για βολές ο Βασιλιάδης.
Πρώτη βολή είναι εύστοχη από το Βασιλιάδη. 24-11. Έξω η δεύτερη μαζεύει ο Πανάγος επιθετικό rebound. Βγάζει μπάλα στην περιφέρεια. Πανάγος 3-2, τελειώνει η επίθεση των Bimps. Προλαβαίνει το χρόνο Βασιλιάδης, λέει ο ρεφ. Ο Βήμας βλέπει τον Σακαράκη. Παίρνει στη ρακέτα ο Σακαράκης, πάει έξω, Παπαβόγιανη, σηκώνεται. Δεν σκοράρει, μαζεύει ο Βασιλιάδης αμυντικό rebound. Βλέπει μπάλα απέναντι ο Βασιλιάδης, εκεί είναι ο Ντελής για τους Pimps. Βασιλιάδης στο πλάι μπάλα, Καζαφέρης, 5 δεύτερα έχουν οι Pimps. Η πάσα δεν είναι καλή, βγαίνει κατευθείαν έξω. Miners έχουν και πάλι κατοχή, ενώ πλησιάζουμε στο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. 24-11 είναι το σκορ και ο Παπαδόγιανς έχει την μπάλα στα χέρια του. Βλέπει το Σακαράκι μπροστά από το κέντρο του γηπέδου. Σηκώνεται εκείνος από μέσα απόσταση, δεν σκοράρει. Μαζεύει ο Πανάγος την μπάλα. Έχει στροφή σήμερα για το Σακαράκι στην αγωνιστική δράση. Έχει ταλαιπωρθεί πολύ από το τραυματισμό από την ημέρα που μπήκε στο πρωτάθλημα. Τεράστιους και επισήμους τραυματισμούς. 3-4-3 τώρα. Πρέπει να σουτάρουν οι Pimps. Σουτάρουν χωρίς Στεφάνη. Μαζεύει ο Βήμας αμυντικό rebound. Έλεγα για το Σακαράκι, τεράστιος παίχτης. Ελπίζω να ξαναβρει τον εαυτό του σύντομα και να μας χαρίσει τις στιγμές που μας χάριζε πριν χτυπήσει. 4-20 ακόμα για το ημίχρονο. Ο Μόνος βάζει ένα καλάθι και μειώνει σε 24-13. Ο Πανάγος έχει την μπάλα στα χέρια του. Βλέπει τον Καζαφέρη. Εκείνος θέλει να διεισδύσει. Κλείνει ο Βήμας, αλλοιώνει. Μαζεύει ο Γρημάνης, αφήνει στο Σακαράκι. Τρέχει ο Σακαράκης. Κάνει drive, δεν θα σκοράρει. Μαζεύει ο Βήμας, μαζεύει ο Πανάγος. Θέλει να βγάλει την ομάδα του μπροστά ο Πανάγος. Φτάνει στην απέναντι πλευρά, βάζει ένα όμορφο 3-45 για το ημίχρονο. 26-13 double score για τους Καλλιθέα Pimps. Η μπάλα είναι στο Δήμα τώρα. Κάνει drive ο Δήμας, θα πάρει πάρα χαμηλά. Από το πλάι μπάλα θα πάει στον Παπαδόγιαννη. Εκείνος βλέπει το βήμα, μπαίνει στη ρακέτα ο Δήμας, δεν σκοράρει, αμυντικό rebound. Η Καλλιθέα Pimps στην απέναντι πλευρά είναι ο Σακαρίδης, συγγνώμη, ο Καζαφέρης. Το σύνολο του Καζαφέρη είναι άστοχο, αμυντικό rebound οι Miners με τον Παπαδόγιαννη που θέλει να βγάλει την ομάδα του μπροστά. Φάουλ από τον Τελή. Η επαναφορά θα πάει από το πλάι για τους Miners με το Σακαράκι. Ο Παδόγιαννης βλέπει και πάλι το Σακαράκι. Εκείνο στην πλάτη του μόνου. Παίρνει φάουλ το Βασιλιάδη. Αλλαγή έχουμε. Ο Δήμας θα πάει τώρα στον πάγκο. Ο Παπαδόγιαννης είναι στην περιφέρεια. Θέλει να διεισδύσει. Βρίσκει όμορφα το Γρημάνη. Διστάζει να σουτάρει εκείνος. Πάει έξω. Ο Σακαράκης για τρεις. Μαζεύει ο Ζουρνατσίδης με την rebound. 2.50 ακόμα για την περίοδο και για το ημίχρονο. Ο Ζουρνατσίδης περνάει το κέντρο. Ντελής. Έξω η μπάλα και πάλι στο Ζουρνατσίδη. Αμυντικό rebound για τους Miners με το Γρημάνι. Σιούτης.
περνάει το κέντρο σκύρτης. Βλέπει τον Παπαδόγιαννη στην baseline. Εκείνος θέλει να βρει το Γρημάνη. Ξανά Παπαδόγιαννης. Γυρνείται στο τρίποντο. Θέλει να την σβήσει. Παίρνει φάουλ χαμηλά. Λέει ο ρεφ από τον Καζαφέρη. Δεύτερο φάουλ του Καζαφέρη. Ο Λιμνόπουλος αλλάζει τον Βασιλιάδη. Επαναφορά από το πλάι για τους Miners. Αυτό ήταν το τέταρτο ομαδικό για τους Καλυφαία Pimps που συμπλήρωσαν. Ο Σακαράκης έχει την μπάλα στην περιφέρεια. Γρημάνης, όμορφη κίνηση και τα λάθη από τον Γρημάνη. 26-15. Ο Καζαφέρης κατεβάζει, βλέπει τον Τελή. Ψάχνει εκείνο στο Λιμνόπουλο, Ζουρνατζίδη, άστοχο, rebound, επιθετικό για του Pimps που δεν θα σκοράρουν. Άλλο ένα επιθετικό rebound από τελεία αυτή. Λιμνόπουλο ψάχνει τον Ζουρνατζίδη, το καταλαβαίνουν οι Miners, κλέβουν ο Σακαράκης είναι μπροστά. Όμορφη κίνηση, step back, άστοχο τελείωμα, μαζί το σκύπτη σε επιθετικό rebound. Παπαδόγιαννης ξανά στο Σακαράκη. Σηκώνεται για τρεις, δεν παίρνει μπάλα, μαζεύει ο Σκούτης, 3-2, δεν υπήρχε ανανέωση. Παλεύουν για το rebound, άλλο ένα επιθετικό για τους Miners, είχε αδρανίσει τελείως η άμυνα των Pimps σε αυτή τη φάση. Τώρα θα καθαρίσει τη φάση, θα καταφέρει, δεν τιμωρήθηκαν οι Pimps από τα συνεχόμενα επιθετικά rebound των Miners. Το σκορ είναι στο 26-15. Τελευταίο λεπτό στο δεύτερο δεκάλεπτο. Καζαφέρης κάνει μια όμορφη κίνηση. 28-15. 50 δεύτερα ακόμα. Ο Γρημάνης έχει την μπάλα για τους Miners. Περνάει το κέντρο και βλέπει τον Παπαδόγιαννη. Μείνει τον Παπαδόγιαννη. Έξω η μπάλα. Σακαράκης. Όμορφη κίνηση. Μπαίνει στη ρακέτα. Παίρνει φάουλ. Βάζει καλάθι ο Σακαράκης. 28-17 στα 33 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Να πάει και στη γραμμή για μια βολή ο Σακαράκης να συμπληρώσει ένα τρίποντο για την ομάδα του. Να δούμε πώς θα πάει από τη γραμμή. Μέσα και βολή, 28-18. Η καλυφιά πίνση στην επίθεση, ενώ έχουμε πει στα τελευταία 25 δευτερόλεπτα του πρώτου μέρους. Ο Ζουρνατζίδης παίρνει την μπάλα στη ρακέτα, γυρνάει στο ωράριο. Ο Ζουρνατζίδης εκμεταλλεύτηκε απόλυτα τον ίσιμάτς που είχε με το μόνο. Τελευταία 12 δεύτερα τώρα, όλα είναι προφανώς για τους Miners. Παπαδόγιαννης, 9, 8. Πάει στο πλάι, ο Σακαράκης σηκώνεται για 3 και σκοράρει ο Σακαράκης, 30-21, τέλος πρώτου μέρους, αυτό είναι, σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε στην Καλυφαία, δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στους Pimps και στους Miners. Οι Pimps έχουν πάει καταπληκτικά στο πρώτο μέρος, έχουν ένα προβάδισμα 9 πόντων. 30-21, ο Πανάγος βλέπει μπάλα στο πλάι, ο Ζάκας από την κορυφή είναι άστοχος, αμυντικό ριμπάνο ο Σακαράκης που έδωσε πνοή στην ομάδα του με 6 μαζεμένους πόντους στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και έκανε και σε φέ μετά την επιστροφή του. Πασαλάρης κάνει τον drive, κόβει ο Ζάκας, ο Κυλάκος βλέπει τον Πανάγο. Ο Πανάγος στην απέναντι πλευρά, ξανά στον Κυλάκο, καλά του για τους Pimps, 32-21. Ο Πασαλάρης έχει τώρα την μπάλα στα χέρια του, περνάει το κέντρο του γηπέδου. Κινείται στην περιφέρεια ο Πασαλάρης, βλέπει το ράπτη, ο Σκιούτης σηκώνεται, δεν σκοράρει, αμυντικό rebound του Ζουρνατζίδης. Ο Πανάγος βλέπει τον Κυλάκο στην απέναντι πλευρά. Ζάκας κάνει το drive, δεν θα σκοράρει. Μαζεύει ο Σιούτης μπάλα. Πασαλάρης. Σακαράκης.
Βλέπει πάσα στο μόνο για τρεις ο μόνος. Η μπάλα είναι έξω για τους Χαλιφάτων. Πανάγος. Ζάκας κλείνεται, κλέβει ο Πασαλάρης. Μοιάζει να έχει χτυπήσει ο Ζάκας με συνδυασμό ο Σακαράκης για τους Μάινερς. Τα βάλει καλάθι. Σηκώνεται τελικά ο Ζάκας στην απέναντι πλευρά. Κρατάει τη μύτη του. Δεν ξέρω αν του είχε ανοίξει. Συνέχεια στο παιχνίδι, ο Ζάκας έγνεψε ότι είναι ok στο διδυτή. Δεν έχει ματώσει μύτη του. 32-23. Με το Σαχαράκι να γράφει άλλο ένα καλάθι. Ζάκας. Πανάγος σηκώνεται για 3. Σαχαράκι στο μόνο. Σιούτης, δε σκοράρει, αμυντικό rebound ο Ζάκας, Πανάγος, ο Κυλάκος είναι μπροστά, κάνει drive, βάζει καλάθι ο Κυλάκος, πολύ όμορφη προσπάθεια, 34-23, 7,5 λεπτά για την τρίτη περίοδο, με τον Πασαλάρη να κατεβάσει. Πάει στο Σιούτη, θέλει να κλείψει ο Πανάγος, κρατάει ο Σιούτης. Η ομάδα του έχει 6 δεύτερα ακόμα, έχει χρόνο, βλέπει το Σακαράκι του γυρνάει καταπληκτικά την μπάλα. Ο Σακαράκης, 34-25. Ζάκας, Πανάγος. Ζήδη, κλέβει ο μόνος, αφήνει το Σακαράκι. Σιούτης. Πολύ ωραία, βλέπει το μόνο καλάθι για τους Μάινους που έχουν δύο φορές διασπάσει την άμυνα τον Καλυφαία. Πίμς και μειώνουν στους 7, 34-27. 6-25 ακόμα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Ο Ζάκας βλέπει τον Πανάγο στην περιφέρεια. Κυλάκος. Ξανά στο Ζάκα, κάνει drive, σηκώνεται, πόδι ο Σκούρτης, μαζεύει ο Ζουρνατσίδης χωρίς ανανέωση, 2-1, προλαβαίνει το χρονόμετρο ο Κυλάκος, θα προλάβει και το επιθετικό rebound ο Κυλάκος, πέφταλε πολύ ενέργεια σε αυτή τη φάση. Πανάγος στο Καζαφέρι, για 3 ο Καζαφέρης είναι άστοχος. Ευτυχώς δεν χτύπησε ο Ζουρνατσίδης, έκανε ένα βήμα προς τα πίσω και έχασε την ισορροπία του στο άλμα. Η μπάρα είναι για τους Μάινερς με 5-53 για την τρίτη περίοδο. Ο Πασαράδης βλέπει το ράπτη στην επαναφορά, εκείνος το μόνο. Πασαλάρης σηκώνεται για 3, είναι εύστοχος ο Πασαλάρης, 34-30. Επιστρέφουν οι Μάινερς, time out από τους Πίμπς. Γυρίσαμε από το time out. Η διαφορά έφυγης έχει θέσει στους 4 πόντους με ένα ξέσπασμα των Miners. 34-30. Από 34-23, δεν κάνω λάθος, με τον Πανάγο να κατεβάζει. Βλέπει τον Καζαφέρι, drive από τον Καζαφέρι. Πω, πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Καζαφέρι. 36-30, κάτι λιγότερο από 5,5 λεπτά ακόμα για την τρίτη περίοδο. Με το Σακαράκι να κατεβάζει για την ομάδα του. Σιούτης, σηκώνεται άστοχα, μαζεύει ο Κυλάκος, βλέπει τον Πανάγο, ξανά Κυλάκος, εφηβιασμός για τους Πίμπς, καλάθι, 38-30 ανάσα για τους Πίμπς με ένα δικό της 4-0 απαντούν στο σερί των Μάινερς, την ώρα που πήγαμε στο δεύτερο πεντάλιο που είχε στην περίοδο και ο Πασαλάρης έχει την μπάλα στην κούρια. Σαχαράκης για 3, δεν μπαίνει μπάλα, είναι έξω για τους Καλυφαίους.
Πανάγωσε την μπάλα στα χέρια του. Περνάει το κέντρο του γηπέδου ο Πανάγος. Βλέπει το Τουρνατσίδη, σηκώνεται εκείνος άστοχα, μαζεύει ο Δήμας σαν το κορυμπάουν. Ο Παπαγόγιανης κατεβάζει για την ομάδα του πέρας στο μάτς. Βλέπει πάσα στο πλάι, ο Σακαράκης κλείνεται απέναντι μπάλα. Το σούτ είναι άστοχο για τους Μάιντες. Ο Τουρνατσίδης βλέπει τον Καζαφέρη μπροστά, drive από τον Καζαφέρη, δεν σκοράρει, μαζεύει ο μόνος και βλέπει ο Σακαράκη. Κατεβάζει ο Σακαράκης, βλέπει τον Παπαγόγιανη. Ξανά Σακαράκης, απέναντι μπάλα, βήμα, σηκώνεται, σκοράρει. 38-42, 3-50 για την τρίτη περίοδο. Καζαφέρης απέναντι μπάλα του στον Κουλάκο. Καζαφέρης και πάλι, παίρνει να βρει τον Ζουρνατσίδη, κλέβει ο μόνος, δεν ήταν καλή. Καζαφέρης δεν είχε το λάβος του Ζουρνατσίδης να πάρει θέση. Ο Σακαράκης τώρα θα περάσει το κέντρο του γηπέδου για τους Miners. Βλέπει στο βήμα, εκείνος τον Παπαγόγιανη. Παπαγόγιανης, υπομονή από τους Miners, βγαίνει το σούτ και σκοράρει. 38-34. Πανάγος. Περνάει το κέντρο του γηπέδου ο Πανάγος. Τελευταίο τρίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Καζαφέρης Ζάκας. Κάνει drive ο Ζάκας, όμορφη κίνηση, καλά του. 40-34. Ράπτης βλέπει πάσα απέναντι, ο Σακαράκης συνεχίζει για την ομάδα του. Κάνει ένα drive, παίρνει φάουλ από τον Ζουρνατσίδη. Από το πλάι θα πάει μπάλα για τους Miners. Με 2 και 22 για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Σακαράκης και πάλι την μπάλα. Ω, κάνει μια φοβερή τρίπλα. Δεν καταφέρνει να συνεχίσει σωστά με το βήμα. Χαμένη η κατοχή για τους Miners. 2 και 10 ακόμα. Ζουρνατσίδης παίρνει στη ρακέτα, χαμένη κατοχή για την ομάδα του. Ο Σακαράκης θέλει να κάνει μπροστά τους Miners. Την μπάλα πηγαίνει στον Παπαγόγιανη, κάνει τον drive, δεν σκοράρει, μαζεύει ο Ζάκας. Βλέπει τον Κυλάκο, ο Κυλάκος στην απέναντι πλευρά θα πάρει ένα φάουλ και θα πάει στην γραμμή για να ζευγάρει πολύ. Ένα και 48 για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Πασαλάρης, Δήμας, Ράπτης, ξανά στο Δήμα, απέναντι είναι ο Παπαδόγιανης μόνος του. Σηκώνεται άστοχα, rebound ο Ζάκας, βλέπει τον Πανάγο, Πανάγος ψάχνει μπροστά τον Κυλάκο. Ο Κυλάκος πάει στο Καζαφέρη για τρεις, ο Καζαφέρης κοντό το σούτ μαζί με τον Κυλάκο στο σκοράρι. Drive, βλέπει το μόνο Μασαλάρης, Παπαγόγιανη σηκώνει για αστρίες, βλέπει την μπάλα, ο Δήμας παίρνει ένα rebound, έξω η μπάλα από τον Ζάκα, αλλαγή για τους Miners. Πάμε φορά από την baseline,
Ο Παδόγιαννης σηκώνεται και σκοράρει. 43-36, τελευταίο λεπτό. Στην τρίτη περίοδο, Πανάγος έχει την μπάλα στα χέρια του. Θέλει να διεισδύσει, κλείνεται στην περιφέρεια. Είναι ο Ζάκας, σηκώνεται για τρεις. Άστοχα, Ριχάρδο Λινόπουλος. Από τα δικά του χέρια θα την μπάλα έξω. Σαλάρης Δήμας και να διεισδύσει γιατί τον Παπαγόγιαννη σηκώνεται εκείνος άστοχα μαζί τον Κυλάκο τελευταία 20 δεύτερα ο Κυλάκος φτάνει στην απέναντι πλευρά βλέπει τον Καζαφέρη όλος ο χρόνος είναι στους πίνους δεν έχουν λόγο να βιαστούν Λιμνόπουλος γίνει άμυνα για τις μάνες και έχουν και 6 δευτερόλεπτα Παπαγόγιαννη φτάνει στην απέναντι πλευρά. Κάνει ένα δύσκολο σουτ, μαζεύει ο Ζάκας, τέλος τρίτου δεκαλέπτου. Τέταρτη περίοδο στην Καλυθέα. Η Καλυθέα Πίμψη είναι στο σύν 7, 43-36 κοντρα στους Μάινερς. Οι οποίοι δείχνουν να έχουν ισορροπήσει το μάτσο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά δεν έχουν καταφέρει να πλησιάσουν πιο κοντά από τους 4 νομίζω. Φάουλ τώρα που θα κερδίσουν οι Miners. Από το πλάι θα πάει η μπάλα. Το σούτ είναι άστοχο. Αμυντικό rebound ο Κυλάκος. Και ο Πανάγος περνάει το κέντρο για την ομάδα του. Drive, foul, πολλές. Είναι το σκορ και 44-36 με τη δεύτερη ο Δήμας θα κατεβάσει για τους Miners περνάει το κέντρο βλέπει πάσα στο πλάι ο Πασαλάρης θέλει να φύγει προς τα έξω μπάλα ο Πανάγος κλέβει στην απέναντι πλευρά το τελείωμα δεν είναι καλό και ο Παπαδόγιαννης μαζεύει κλείνεται ο Παπαδόγιαννης σώσουν την κατοχή οι Miners, ευτυχώς δεν χτύπησε ο Παπαδόγιαννης γιατί έπεσε λίγο άτσαλα στα παρκή, έχασε την ισορροπία του. Πασαλάρης για τρεις σκοράρι ο Πασαλάρης, 44-39. Καζαφέρης στην απέναντι πλευρά, βλέπει τον Λιμνόπουλο, είναι ολομόναχος ο Βλάς στη ρακέτα, δεν τον είδαν οι συμπαίχτες του μέχρι να κλείσει ο Παπαδόγιαννης. Λιμνόπουλος σηκώνεται, άστοχα μαζεύει ο Δήμας. Παπαδόγιαννης, περνάει το κέντρο Παπαδόγιαννης. Άλλο ένα τρίποντο από τον Πασαλάρη που κάνει πολύ μεγάλο μάτς. Στο δεύτερο ημίχρονο και το παιχνίδι πέφτει στο σουτ 44-42. Μεγάλη μάχη στην Καλυθέα. Πανάγος Κυλάκος για τρεις ο Κυλάκος δεν απαντάει rebound ο Λιμνόπουλος ξανά Κυλάκος Λιμνόπουλος έχουμε βήμα θα μένει 7:56 για να τελειώσει το παιχνίδι 44-42 οι Miners έχουν άλλη μια ευκαιρία να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο και να ισοφαρίσουν και να προσπεράσουν το τρίποντο. Ο Δήμας πάει στο πλάι, ο Ράπτης είναι εκεί. Έξω η μπάλα στον Πασαλάρη, Γρημάνης. Πασαλάρης, Δήμας για τρεις. Δεν μπαίνει μπάλα, ο Πασαλάρης παλεύει. Αλλά ήταν λίγο πιο δεξιά από τα χέρια του Γρημάνη η μπάλα όπως την κύρισε από το rebound και έτσι θα πάει η κατοχή στους Καλυθέα Pimps. Έχουν περάσει 2,5 λεπτά στην τέταρτη περίοδο. Ο Κυλάκος έχει την μπάλα και θα αναφέρει στον Πανάγο. Ο Πανάγος
αλλάξει την περιφέρεια της επίθεσης της ομάδας του. Ψάχνει να βγει διάδρομο, κλείνεται και λάθος στο τρίποντο. Δυσδύει φάουλα το Γρημάνι. Ο Σιούτης μπαίνει στον αγώνα στη θέση του Γρημάνι. Ο Πανάγος πηγαίνει στο πλάι για την επαναφορά και αφήνει στο Λιμνόπουλο, βάζει χέρι ο Σιούτης, η κατοχή μένει στους Φίμς. Καζαφέρης, Πανάγος, Λιμνόπουλος, σηκώνεται, σκοράρει, όμως κίνηση 46-42 και ο Πασαλάρης έχει την μπάλα στα χέρια του. Βάζει για τους Μάινερς ο Πασαλάρης. Δήμας κάνει drive, παίρνει foul, θα πάει στη γραμμή για βολές ο Δήμας. Και 52 για να τελειώσει η αναμέτρηση, 46-42 είναι το σκορ. Με το βήμα να μπορεί να ρίξει και πάλι το μάτς στη μία κατοχή απόσταση. Θα τα καταφέρει ήδη από την πρώτη βολή ο Δήμας. Μέσα και η δεύτερη, 46-44. Ο Πανάγος βλέπει πάσα μπροστά. Ο Τελής είναι εκεί. Κλείνεται, ψάχνει το Λιμνόπουλο, ξανά Τελής. Φάουλ που θα πάρει ο Λιμνόπουλος από το σιούτινγκ. Τρίτο ομαδικό για τους Μάινερς, 2 έχουν η καλυφαία Πίμς, 6 και 40 μένει για το τέλος του μάτς. 46-44. Τελής, ψάχνει το Λιμνόπουλο, φάουλ από το βήμα τώρα. Ο ρεφ λέει ότι αγκάλιασε το Λιμνόπουλο ο Δήμας. Οπότε η μπάλα θα μείνει στους Πιμς και πλέον έχουν συμπληρώσει ομαδικά οι Μάινερς, πάρα πολύ νωρίς. Κυλάκος από την πολύ ωραία πάσα του Πανάγου, 48-44. Κυλάκος και Πανάγος είναι καταπληκτικοί σήμερα για τους Πιμς. Παπαδόγιαννης. Ράπτης. Δήμας, πατάει από μέσα απόσταση άστοχα, μαζεύει ο Λιμνόπουλος, κλέβει ο Παπαδόγιαννης, δεν σκοράρει όμως, βιάστηκε λίγο σε τελείο. Ο Πανάγος θέλει να περάσει το κέντρο για την ομάδα του, ψάχνει μπάλα μπροστά, στο πλάσι είναι αρκετά ψηλή, θα μένει κατοχή χωρίς λόγο για τις Πίμς εδώ. Νομίζω ότι χρειάζονται τον Σεκαράκη, οι Μάινερς. Διακοπή ήταν και αλλαγές στο πίτσα, αλλά γιατί μια δεν έχει χτυπήσει ο Παπαδόγιαννης στη μέση την προηγούμενη φάση. Τελικά συνεχίζει. Ο Πασαλάρης κατεβάζει. Θέλει να βρει το βήμα. Σκούτης. Φάουλ από Βασιλιάδη. Τρίτο φάουλ για τη καλυφαία Πίμς. Τελευταία 6 λεπτά στον αγώνα. Δήμας ολομόναχος από μέσα απόσταση, ο Σκύτης παίρνει το rebound, φάουλ από το Λιμνόπουλο που είχε κατεβασμένο χέρι στην προσπάθεια του Σκύτη. Τρίτο φάουλ για το Λιμνόπουλο, τέταρτο ομαδικό και για τους Πίμς, 5-46 για το τέλος. Ό,τι φάουλ δούμε είναι βολές από εδώ και πέρα. Εκτός βεβαίως από τα επιθετικά. Μια βολή από το σκύπτη, 48-45. Πανάγος μπροστά είναι ο Κυλάκος. Ξανά στον Πανάγο και Κυλάκος. Θέλει να διεισδύσει, βλέπει την τελή, κάνει βήματα όμως. Στο πλάι μπάλα για τους Μάινερς που θα βάλουν το Σακαράκι στον αγώνα. Το μάστο σουτ και 5-35 για το φινάλε του. Πασαλάρης. Ο Παπαδόγιαννης. Ο
Σούτης, παλεύει να κλέψει ο Πανάγος και τα καταφέρνει. Εχνιδιασμός από τον Πανάγο. Πάρα λίγο να βάλει και καλάθι, παίρνει φάου, θα πάει στη γραμμή. Πάρα πολύ ενέργεια έχει βγάλει ο Πανάγος σήμερα. Κερδίζει άλλη μια φάση για την ομάδα και μπορεί να πάρει και πόντους από την γραμμή του Βαλέ. Έξω η δεύτερη, αλλά επιθετικό rebound από τον Πανάγο. Σηκώνεται για τρεις, δεν σκοράρει, αμυντικό rebound ο Δήμας. Περνάει το κέντρο ο Δήμας. Κάνει μια ωραία κίνηση, μπαίνει στη ρακέτα, παίρνει φάουλ, θα πάει στη γραμμή των βολών. Νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει και οι καλυφαία πίμψη να επαναφέρουν τον Ζάκα στον αγώνα. Έχουμε μπει πλέον στο τελευταίο πεντάλεπτο του μάτς. Ο Δήμας ρίχνει διαφορά και πάλι στους τρεις πόντους. Και τώρα στους δύο. Πανάγος περνάει το κέντρο. Φιλάκος στο τρίποντο, μπαίνει στη ρακέτα, δεν σκοράρει, rebound. Ο Σακαράκης που βλέπει αμέσως τον Παπαδόγιαννη. Drive από τον Παπαδόγιαννη, καλάθι για τους Miners, 49-49. 4 και 25 ακόμα. Νομίζω ότι πλέον οπωσδήποτε πρέπει να βάλουν το Ζάκα μέσα οι Pimps. Δεν είμαστε πια στο ίσως. Λιμνόπουλος γυρνάει στη ρακέτα άστοχα. Rebound ο Βασιλιάδης. Κόβεται με φάουλ από το Δήμα. Θα πάει στη γραμμή για βολές ο Βασιλιάδης. 4 και 14 για το φινάλε. Άστοχη για τον Βασιλιάδη. Έξω και η δεύτερη, το rebound σε εκείνον, όμως επιθετικό rebound για τους Pimps. Μπελής. Πανάγος. 5-4, σπάει στο πλάι στον Κυλάκο. Προλαβαίνει το χρόνο εκείνος, δεν σκοράρει όμως, rebound ο Παπαβόγιαννης. Βλέπει το σιούτι ο Παπαβόγιαννης, λέει από τους Miners, 49-51. Time out για τους Pimps. Γυρίσαμε από το time out και εύνηση καλυφαία Pimps έχουν να διαχειριστούν μια κατάσταση πρωτόγνωρη αφού στο σημερινό παιχνίδι. Το γεγονός ότι είναι για πρώτη φορά ουσιαστικά πίσω στο σκορ με 49-51 ενώ μένουν ακόμα 3-40. Φιλάκος Πανάγος βλέπει τον Ζάκα που πήγε από το time out. Σηκώνεται ο Ζάκας άστοχα, rebound επιθετικό ο Βασιλιάδης που παίρνει τη φάση και παίρνει και φάουλ για να πάει στη γραμμή των βολών. Νομίζω ότι αβράντησαν λίγο περισσότερο από όσο θα έπρεπε η καλυφαία Pimps στην τέταρτη περίοδο και επέτρεψαν εύκολα να τους γυρίσει η διαφορά. Εννοώ στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν το δεκάλεπτο, τα πρώτα 6 λεπτά του. Ο Βασιλιάδης θα χάσει τώρα την πρώτη βολή, το 49-51 παραμένει. Έξω και η δεύτερη. Αμυντικό rebound για τους Miners. Ο Πασαλάρης βλέπει τον Παπαδόγιαννη. Ο Παπαδόγιαννης κάνει ένα drive. Μπάλα στο βήμα, δεν σκοράρει μαζί ο Ζάκας.
Πανάγος, τελευταία 3 και 10 για το μάτς. Κυλάκος περνάει κάτω μπασκέτα, απίστευτα τα λάθη του Κυλάκο, 51-51. Ο Πασαλάρης κατεβάζει τώρα για τους Miners με το μάτς ισόπαλο. Την ώρα που μπήκαμε στο τελευταίο τρίλεπτο και ο Βήμας θέλει να κάνει drive. Πάει στο πλάι, Παπαδόγιαννη σηκώνεται. Άστοχα επιθετικό rebound ο Σιούτης, δεν σκοράρει ούτε εκείνος. Μάχες στη ρακέτα, φάουλ από τον Ζουρνατσίδη στον Παπαδόγιαννη. Ευτυχώς δεν χτύπησε κανένας, είχε πέσει και ο Σιούτης κάτω εκεί παραλίγο να τον πατήσει το κεφάλι ο Παπαδόγιαννης πέφτοντας. Σκληρές μονομαχίες στις δύο ρακέτες. Ο Παπαδόγιαννης θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. 2 και 48 για το φινάλε. Ισοπαλία 51-51. Η πρώτη βολή είναι άστοχη. Έχουν δικαίωμα για άλλη μία οι Miners. Έξω και η δεύτερη. Μαζεύει ο Πανάγος αμυντικό rebound. Γρήγορα στην απέναντι πλευρά ο Πανάγος παίρνει φάουλ και θα πάει στη γραμμή για βολές. Δεν αφήνουν τίποτα οι δύο ομάδες. Φάουλ προκειμένου να φάνε καλάφι πλέον, να σταματάνε τις φάσεις. Ο Πανάγος είναι στη γραμμή, η πρώτη του βολή είναι άστοχη. Έχει δικαίωμα για άλλη μία ο Πανάγος. Οι δύο ομάδες έχουν κολλήσει το 51. Έχουν πετάξει και οι δύο βολές. Ο Πασαλάρης θα πάρει αμυντικό rebound για τους Miners. Άλλες δύο βολές καμένες για τους Pills. Ο Παπαδόγιαννης βλέπει το Σακαράκι. Κρίνα το βήμα, drive από το Σακαράκι, το floater είναι άστοχο, μαζεύει ο Βασιλιάδης. Ζάκας. Πανάγος, Κυλάκος. Βλέπει την πλάτη του Βασιλιάδη. Χαμένη κατοχή για τους Καλλιθέαφιλς. 2-0-9 για το τέλος, στην κόψη του ξηραφιού είναι το παιχνίδι. Ισοπαλία ακόμα ανάμεσα στις δύο ομάδες με τον Πασαλάρη να κατεβάζει. Είμαστε εδώ και 4-5 επιθέσεις στην ισοπαλία. Όποιος βάλει το πρώτο καλάθι νομίζω θα αποκτήσει τεράστιο ψυχολογικό αβαντάζ. Ο Παπαδόγιαννης βλέπει το βήμα. Πολύ όμορφη επίθεση για τους Miners. 51-53. Κυλάκος. Για να δούμε τι απάντηση θα έχουν οι Pimps. Πανάγος. 1 και 40 ακόμα, βλέπει το Ζουρνατσίδη, γυρνάει ο Ζουρνατσίδης και σκοράρει. Πολύ ωραία, είχαν υπομονή οι Pimps, βρήκαν τον παίκτη που έπρεπε να βρουν στη ρακέτα. Είχε μισμάτς ο Ζουρνατσίδης, προσπάθησαν και στην προηγούμενη φάση να τον βρουν, αλλά τότε είχαν κλείσει οι διάδρομοι προς την μπάλα. Ο Παπαδόγιαννης βάζει χέρια, ο Πανάγος και κλέβει άλλη μια μπάλα, 3-1 στον εκνηδιασμό. Καλάθι για τον Πανάγο, 55-53, 1-24 για το φινάλε. Τρομερός Πανάγος σήμερα στον αγώνα για τους Pimps. Βήμας. Σιούτης, Παπαδόγιαννης, βλέπει στη γωνία μπάλα ο Πασαλάρης για 3. Τι κάνει ο Πασαλάρης στο δεύτερο ημίχρονο, 55-56. 1-10 για το φινάλε, Πανάγος. Θέλει να βρει τον Ζάκα. Κλείνεται ο Ζάκας. Βασιλιάδης γυρνάει. Παίρνει φάουλα από τον Παπαδόγιαννη. Θα πάει στη γραμμή για βολές. Να δούμε πώς θα τα πάει τώρα από τη γραμμή των βολών. 56 δευτερόλεπτα μένουν για το φινάλε. Η Pimps είναι μία βολή πίσω. Μία από τις δύο που θα κάνει ο Βασιλιάδης. Για να δούμε πώς θα τα πάει τώρα. Πριν ήταν άστοχος από τη γραμμή. Τελευταίο λεπτό στο μάτς. Λένε ότι οι παίχτες έχουν ένα ποσοστό στα πρώτα 39 λεπτά του αγώνα στην καριέρα τους και ένα διαφορετικό στο τελευταίο λεπτό.
0 στις 2 όμως από το Βασιλιάδη. Αλλά οι Miners βγάζουν την μπάλα έξω μόνοι τους. Θα μένει κατοχή και η μπάλα μένει στους Καλυθέα Pimps με 14, που έχουν μεγάλη ευκαιρία τώρα για να προσπεράσουν. Ο Πανάγος βλέπει τον Κυλάκο. Κλείνεται ο Κυλάκος, βάζει χέρια από Παγόγιανης, παίρνει τζάμπολ. Η μπάλα είναι για τους Pimps που έχουν 8 δεύτερα πλέον. Time out. Γυρίσαμε από το time out να δούμε τι σχεδίασαν οι Καλυθέα Pimps. 8 δεύτερα έχουν θυμίζει για την επίθεσή τους. Η μπάλα πάει στον Κυλάκο. Εκείνος προσποιείται έξω στον Πανάγο. 4, 3, 2, 1. Κλέβουν οι Miners. Δεν υπάρχει λόγο. Τώρα έχει τελειώσει το 38 δευτερόλεπτα πριν πάρουν κατοχή οι Miners. Ουσιαστικά δεν μέτρησε κλέψιμο. Ο Πασαλάρης βλέπει το βήμα. Οι Miners είναι μπροστά και αν βάλουν καλά θα αποκτούν τεράστιο πλεονέκτημα για τη νίκη. Πασαλάρης του Σακαράκη. Θέλει να βυσδύσει, κάνει τρομερή προσπάθεια. Δεν μπαίνει μπάλα στο καλάθι. Μαζεύει ο Ζάκας. Ο Πανάγο στον Κυλάκο. Ξανά έξω η μπάλα στον Πανάγο. Drive από τον Πανάγο. Κόβεται από το βήμα. Μαζεύει ο Σκύρτης. Τελευταία 15 δεύτερα. Θέλουν φάουλ οι Pimps. Κρατάει ο Παπαβόγιανης. Βλέπει το Σακαράκι. Κόβει ο Κυλάκος. 8,5 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι Pimps αφράντησαν τόσο. 8,5 δεύτερα επαναφορά από την baseline έχουν οι Miners και οι Pimps θέλουν οπωσδήποτε. Φάουλ είναι ένα πόντο πίσω. Ο Πασαλάρης στην επαναφορά. Βλέπει τον Παπαβόγιανη, τον σταματάει. Όχι, του κλέβει την μπάλα ο Κυλάκος. Παραλίγο να κλείψει ο Κυλάκος, αλλά η μπάλα του κύλησε από τα χέρια έξω από το παρκέ. Απίστευτη ευκαιρία για τους Pimps. Δεν πλέον 5 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο αγώνας. Ζητώ συγγνώμη, αλλά η κάμερα δεν μπορεί να πιάσει και τη γραμμή και την μπασκέτα, οπότε χάσατε το φάση. Ο Πασαλάρης είναι στην επαναφορά, βλέπετε το Παπαβόγιανη, φάουλ τώρα κατευθείαν από τον Κυλάκο, 4 και 2 για το φινάλε, 55-56. Για να δούμε πως θα τα βέβαια εδώ Γιάννης από τη γραμμή των βολών. Το μάτς είναι στον πόντο. Η πρώτη βολή είναι έκτοχη, 55-57. Μέσα και η δεύτερη στο συν 3 οι Miners. Δεν έχουν time οι Pimps. Κλέβει ο Παπαβόγιανης, αυτό είναι το παιχνίδι. Τέλος αγώνα, οι Miners φέρνουν μια τεράστια νίκη, πάνε στο 13-6, ρίχνουν στο 12-7 τους Καλυθέα Pimps. Καλή συνέχεια.